Ο Λιμιός πήγε στην Κολονία, αλλά πριν από λίγο το SDNA αποκάλυψε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Μετά τον Τζιμίκα, ο δεύτερος διεθνής που αποδεικνύεται θετικός στον κορονοϊό. Και δεν θα ταξιδεύσει, Βασίλη. Ναι. Όπως όλα δείχνουν, αύριο το πρωί ήταν προγραμματισμένο το ταξίδι του Δημήτρη Λιμιού για την Κολονία. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε. Έπεσαν και υπογραφές νωρίς το απόγευμα και λίγη ώρα αργότερα, στο τεστ το οποίο υποβλήθηκε όπως συμβαίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές μετά την επιστροφή τους συνήθως από ταξίδια στο εξωτερικό, βρέθηκε θετικός στο τεστ. Βέβαια, σημασία έχει πάνω απ' όλα ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Φαίνεται προς το παρόν είναι ότι είναι ασυμπτωματικός. Ναι, και ότι είναι πολύ ήπιας μορφής. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό το κρύο ντους σκοτσέζικο μάλλον. Το πρωί ολοκληρώνεται μεταγραφή στο εξωτερικό να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Το απόγευμα, ενώ ετοιμάζεις τα πράγματά σου για να ξαναφύγεις την επόμενη μέρα, βρίσκεσαι θετικός. Και θα χρειαστεί νομίζω τεστ τώρα περαιτέρω πάλι στους διεθνείς. Δεν αρκεί δηλαδή το τεστ που έγινε σίγουρα, το Σάββατο. Θα γίνει και στους υπόλοιπους. Γιατί είχε γίνει, από όσο ξέρω, το Σάββατο τεστ και παίξαμε κανονικά στην Πρίστινα. Βεβαίως μετά την επιστροφή τους στις ομάδες που συμμετέχουν όλοι, είτε αυτή είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, σε όλες τις ομάδες υποβάλλονται σε τεστ για να ξαναμπούν στην προπόνηση. Οπότε νομίζω ότι άμεσα θα ενημερωθούν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ναι. Και ήδη ο Λιμιός έχει ενημερώσει και όλο τον περίγυρό του φυσικά, ώστε να πάρουν και τις απαραίτητες προφυλάξεις.